Ξεκινήσαμε δυναμικά όπως βλέπετε, με την νεολαία του χωριού, με ό,τι καλύτερο, με χορό, υπό την καθοδήγηση της Σταυρούλας Παπαδοπούλου. Το θερμό σας χειροκρότημα, γιατί όλα αυτά τα παιδιά τα κάνατε τις τελευταίες 10 μέρες. Για όσους δεν με ξέρετε, επειδή δεν με βλέπετε συχνά στο χωριό, είμαι η Βούλα Αδαμίδου. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τις εκδηλώσεις του επόμενου τριήμερου. Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το κάνω, παρότι εγώ έρχομαι πολύ σπάνια στο χωριό και λυπάμαι που το κάνω, γιατί πραγματικά εδώ γίνεται μεγάλο πανηγύρι και το χάνω κάθε χρόνο. Λοιπόν, εδώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμών Δεσπάτης με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ποταμών και το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου τα τελευταία 25 χρόνια κάνουν πολύ ωραία πράγματα από ό,τι βλέπω. Οι τριήμερες εκδηλώσεις φέτος, που ξεκινάνε απόψε, δυναμικά με την νεολαία του χωριού. Απόψε, όπως είδατε, ξεκίνησε το χορευτικό, ακολουθεί θεατρική παράσταση, λίγο φως, γιατί δεν βλέπω κιόλας, ωραία. Ακολουθεί θεατρική παράσταση «Χαιρέταμα στον Πλάτανο» του κυρίου Αγάπιου Αγαπίου, ο οποίος έχει κάνει τη συραφή του θεατρικού, καθώς και την σκηνοθεσία. Τα χωρικά στη διάρκεια της παράστασης έχουν γίνει με την καθοδήγηση της Βούλας της Παναγιωτίδου. Να τονίσουμε από την αρχή και να το λέμε πάρα πολλές φορές ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται από την προσπάθεια εδώ των παιδιών, μεγάλων και μικρών, εθελοντικά, όλες τις μέρες που έρχονται για τις διακοπές τους, με μεράκι, αφιερώνουν χρόνο, κόπο και όρεξη για όλους εμάς. Τους ευχαριστούμε θερμά. Οι ποταμοί δράμας έχουν ζωή κάθε καλοκαίρι χάρη στον εθελοντισμό των παιδιών. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τους μεγάλους τους χορηγούς που βοηθάνε σε όλη αυτή την οργάνωση, τη συνδιοργάνωση, και ιδιαίτερα το Star Δράμας. Όπως θα έχετε ήδη ακούσει, μετά από τα δρόμενα τα θεατρικά εδώ των παιδιών,
Θα ακολουθήσει ποντιακό γλέντι. Πόντι είμαστε. Πρώτα με ποντιακά ξεκινάμε. Με τους Καλλιοτζίδη, Πόλιο και Αποστολίδη. Τώρα να πούμε λιγάκι και εν συντομία το πρόγραμμα των επόμενων μερών που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς, ξέχασα το κυριότερο, που όλη η νεολαία έχει μαζευτεί όχι μόνο από μας, αλλά έχει έρθει και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε φέρει κόσμο για το River Party! Ένας θεσμός στη δεύτερη χρονιά του που πάει να γίνει, να παγιωθεί. Μετά το τέλος των ποντιακών, ακολουθεί το River Party στο Εκκλησάκι του Αγίου Ραφαήλ. Τώρα, αύριο το πρωί, έχουμε 10 η ώρα συνάντηση νεολαία, τα μικρά παιδιά από 10 χρονών και πάνω κατά προτίμηση. Τα παιδάκια θα παίξουν ένα κυνήγι θησαυρού. Αύριο 10 η ώρα εδώ στην πλατεία του χωριού το οργανώνει η Ρούλα Ιγιάκη. Οι νικητές στο τέλος των εκδηλώσεων, ο νικητής του χαμένου θησαυρού. Αύριο το βράδυ η μεγάλη λαϊκή μας συναυλία με το Στέλιο Διονυσίου. Στο μπουζούκι ο δικός μας Παναγιώτης Αλεξίου, ο ταλαντούχος Παναγιώτης Αλεξίου. Την Κυριακή το πρωί ξεκινάει πάλι για τα παιδιά, γύρω στις 11 η ώρα εδώ πάλι στην πλατεία, η Ρούλα Ιγιάκη θα οργανώσει παιχνίδια για τα παιδιά, για ορτοφαγία, τσουβαλοδρομία, σκυταλοδρομία και θα καταλήξει με μπουγέλο. Με αυτή τη ζέστη που κάνει και εγώ θα έρθω. Τώρα, έχετε παρατηρήσει όσοι κάνατε βόλτα εδώ στην πλατεία, από χθες έχουν ξεκινήσει παράλληλες εκδηλώσεις με όλα αυτά που αναφέρουμε τώρα. Γίνονται και εργαστήρια ζωγραφικής με την τεχνική του Bob Ross υπό την καθοδήγηση του κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλου. Εγώ πέρασα μια βόλτα το απόγευμα και έμεινα εντυπωσιασμένη από αυτό που κάναν μεγάλοι και μικροί. Αυτό θα συνεχιστεί όλο το τριήμερο. Τα έργα θα εκτίθενται εδώ στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τώρα, να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε και λαχιοφόρο όπως κάθε χρόνο. Τα δώρα φέτος που θα κληρωθούν είναι 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη για 2 άτομα, όλα πληρωμένα. Το δεύτερο δώρο εκτυπωτής Hewlett Packard, προσφορά του Γιώργου του Βουλγαρή. Και το τρίτο μας δώρο είναι ένα ποδήλατο, προσφορά της Ποδηλατούπολης. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, πάντως δεν θέλω σίγουρα να ξεχάσω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους εσάς, πρώτα απ' όλα που τιμάτε με την παρουσία σας την προσπάθεια των παιδιών εδώ. Και δεύτερον και ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους τους εθελοντές που εδώ και τόσες μέρες παλεύουν και κάνουν δουλειά. Τους ευχαριστούμε θερμά. Το χωριό δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν κάναν αυτή τη δουλειά. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, καλή διασκέδαση και πάντα να είστε έτσι κοντά στο σύλλογο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα μας πούνε εδώ τα παιδιά ένα ωραίο ποίημα παραδοσιακό που μου το έπανε λίγο πριν και μ' άρεσε και λέω θα το πείτε ζωντανά. Τους το έμαθε, ποιος σας το έμαθε? Η γιαγιά μας. Πάμε. Το τι είσαι εσύ, το τι είμαι εγώ, το τι μου λες να ζήσω. Την πονεμένη μου καρδιά, πού να την ταγιαντήσω. Ταγιάντας η καρδούλα μου, μην είσαι πληγωμένη. Έβγα του χρόνου μια φορά, σαν πέρδικα πλουμισμένη. Καλέ και πέρδικα είμαι εγώ. Πέρδικα δεν είσαι μάτια μου, μα εγώ το ψέμα το λέω. Γι' αυτό για το κορμάκι σου μέρα και νύχτα κλαίω. Καλέ, γιατί κλαις? Κλαίω για το κορμάκι σου που είναι άσπρο σαν το γάλα. Στην πόρτα σου να κρεμαστώ, να καίω σαν λαμπάδα. Μην το λες κι σχιάζομαι. Σκιάζεσαι ματάκια μου, εγώ δεν σ' απορρίπτω. Όπου κι αν πας, όπου σταθείς, έρχομαι και σε βρίσκω. Καλέ, και πού θα με βρεις? Την κάμαρα που κάθεσαι και καθαρίζεις ρίζι. Σου τη γυρίζουνε πολύ, μην αγαπάς κανέναν. Κι αν αγαπήσεις άλλον, δεν θα βρεις εγκεμένα. Καλέ και τι είσαι εσύ? Είμαι ψηλός, είμαι λιχνός, αγγελοκαμωμένος. Βάζω και το καπέλο μου σαν μπέις χαϊδεμένος.
Καλέ, και ποιος σου χάιδεψε? Μου χάιδεψε η μανούλα μου που ήμουνα μικράκι. Με έπαιρνε στην αγκάλια της και μου δίνε γαλατάκι. Καλέ, και γιατί σου το δίνε? Μου το δίνει η μανούλα μου για να μην νιστάξε. Νίσταξε τα ματάκια μου, φέρτε με να πλαγιάσω. Φέρτε και την αγάπη μου να τη γλυκαγκαλιάσω. Χασάπικο της περιοχής. Τα κρέατα μας παραγωγής. Να τρώει μάνα και να μην δίνει στο παιδί. Special. Να τρώει ο υπουργός και να μην δίνει στο ψηφοφόρο. Καλά, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Έλα, πέραστε, εδώ έχουμε κρέατα βελούδινα. Έχουμε αρνιά από τζέλικα εγγυημένα και μανιαρισμένα. Λουκούμι! Καλημέρα, κύριε Καρδουσκά! Καλώς την κυρία Ευλαμπία, την αρχόντισσα της γειτονιάς, το στολίδι της περιφέρειας, το λουκουμά της κατσαρόλας, άμα θες κιόλας. Πώς τα λέω. Έχετε τον τρόπο σας. Σας παρακαλώ, το καλό πρέπει να το υπογραμμίζουμε. Στολίδης γαρδούμπας. Ναι. Έχω να ψωνίσω, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, κυρία Ευλαμπία μου, σήμερα έχουμε βελούδινα κρέατα έτοιμα για βασιλικά τραπέζια. Αυτά έχουν οι Ευρωπαίοι και νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα περνάμε καλά και ξεδεύουμε όλα τα λεφτά μας στις διασκεδάσεις. Α, δεν τα πάμε καλά. Βρε, αυτούς θα τους φάει μιζέρια. Εμείς εδώ θα τρώμε και θα πίνουμε ό,τι γουστάρουμε. Α, ναι. Και το λογαριασμό, ποιος θα τον πληρώνει στο τέλος? Ερωτήσεις δες που κάνει ο άνθρωπος. Εμείς θα τον πληρώνουμε. Ποιος θα τον πληρώνει? Α, ναι. Και με ποια λεφτά? Με αυτά που μας δίνουν, σωστός. Με αυτά που μας δανείζουν, θες να πεις? Δανεικά και αγύριστα, σωστός. Αν δε, αυτά τα δανεικά θα τα δώσουμε πίσω στο δεκαπλάσιο. Α, πολύ ζόρικη είσαι εσύ. Θα τα δώσουμε αφού πρώτα τα φάμε, σωστός! Α, είπες φαΐ με την κουβέντα, ξέχασα. Λοιπόν, σήμερα έχω τραπέζι σε κάποιους φορούς προσκεκλημένους. Τι έχεις να μου προτείνεις? Σήμερα έχω μοσχαράκι πλευρό για βραστό και ψητό. Κάτι άλλο? Έχω εξοχικό τουρλωτό σαν εκείνο που τρώγαν τις παλαιές εποχές οι υπουργοί και οι γραμματείς. Αυτοί μας φάγαν και τώρα είμαστε σε δίαιτα. Όμως τώρα έχω κάτι πολύ special. Πες μου. Μιλάμε για πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Αχ, πες μου.
πιο φταίδες και σουτζουκάκια χειροποίητα με μπόλικα μπαχαρικά φρουφρού και αρώματα. Μήπως είναι λίγο βαριά? Don't worry, θα τα ελαφρύνουμε. Όχι, γιατί προσέχουμε και τα κιλά μας. Don't worry, μετά τη μάσα, λίγο τροχαδάκι γύρω από την πλατεία, λίγες μανούβρες στη μέση και όλα θα τα χάσουμε, σωστό, ως. Τι άλλο έχεις? Πολύ ζώρικη είσαι, μαντάμ. Γλυκάδια, καρδούλες. Εσύ τι επιθυμείς? Έχεις φασιανό και πέρδικα. Δεν είναι η εποχή τους. Καλά, δεν πειράζει. Είπα να κάνω εντύπωση στους καλεσμένους μου. Κανένα πρόβλημα. Θα περάσει αύριο από τον ψαρά να πάρω λίγα ψάρια. Γεια σας, κύριε Καρδούπα. Au revoir. Στο καλό να πάτε στο... Έντε από εδώ, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Πελατεία να σου πετύχει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Κατάλαβες, η κυρία Ευλαπία. Έτρωγες και στο χωριό σου, μωρή φασιανό. Να σε εσένα που μεγάλωσες με λαδορίγανες στο ψωμί και πλιγούρι κάθε μέρα. Έντε από εδώ, τι άλλο θα ακούσουμε. Μας το παίζει και ψευδοαριστοκράτησα. Άκουσε εκεί, α. Τι έπαθες, Ολονίδιο, αγόρι μου, κυρουλιά, σαν δαρμένο σκύλας. Τι να πάθω, ρε λιτσάκι, λάλισσα. Έχουμε στο κατάστημα τον αφρό των κρεατών, όλα τεφαρίκια. Καθότι είμαι η πρώτη χασαπάρα της γειτονιάς, ο Σολονίδης ο Γαρδούμπας. Βέβαια, βέβαια, ιστορικό όνομα. Τη γνωστή δυναστεία των Γαρδουμπαίων. Να χαρώ εγώ. Και παρόλα αυτά η μαντάμ πελάτσα μας ζητάει πουλιά πετούμενα. Όχι, μωρέ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Να το βράσει και να το φάει το δίκιο του, κατάλαβες? Ήρεμα, χαλάρωσε. Τεράζεις, αγόρι. Μα τη σήμερον ημέρα είναι να μην ταραχτείς. Και τι θα καταφέρεις δηλαδή άμα χαλάς την ηρεμία σου? Ξεθυμένης. Ναι, πώς? Νεύρα τσαντάλια, πίεση στα ύψη και μετά χλάτς, πάρ' τον κάτω. Χλάτς, πάρ' τον κάτω. Τώρα μας έφτιαξες τη μέρα. Ενώ η δουλειά σου, η δικιά σου δουλειά, κύρα προξενήτρα. Έλα, έλα, πες το σωστά. Γραφή συνοικεσία, σοβαρότης, τιμιότης και έχει μύθια. Έχει μύθια, λέγω. Εμείς εδώ γνωρίζουμε ανθρώπους μεταξύ τους και πες, πίτσι, πίτσι, τους παντρεύουμε στο άψες βίσο. Πέφτει κουλούρα κι όλα καλά, βίος ανθόσπαρτος. Ναι, πώς. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, έχουμε πολύ δρόμο. Να, για παράδειγμα, μου ήρθε ένας στις προάλλες και μου λέει: θέλω να παντρευτώ. Να χαρώ, του λέω εγώ. Και μου λέει: ναι, αλλά θέλω η γυναίκα μου να μην μιλάει πολύ. Και τι είναι, ρε άνθρωπε, η γυναίκα σου να μην μιλάει πολύ? Ραδιόφωνο να την κλείσεις και να την ανοίξεις, οπότε θες εσύ. Και τι είναι η γυναίκα, για πένας εσύ που τα ξέρεις καλά. Ίσα, ρε άντρα. Νομίζεις όμως, εγώ θα σε κανονίσω, καλέ. Εγώ θα σου βρω νύχο. Πώς, τα ξέρουμε τα χαΐρια μας, πώς. Πώς, δεν θέλω, ρε, το πάθια. Ψηλά το κεφάλι. Κιώσε. Έχει καλά είσαι. Κοίτα, ψηλά και αγνάντευε. Άντε μη το πω κι αλλιώς. Βρε, εγώ τα έχω πάρει με τη δουλειά που κάνω. Ήρθε χθες ένας και μου λέει: κύριε Χασάπη, δεν μου δώσετε απόδειξη. Βρε, σου δώσα, του λέω. Όχι, δεν μου δώσες. Ας το δίνεις άλλη μία. Πού κολλάς? Του έδωσα άλλες δύο μετά. Μου λέει: τα θέλω για την εφορία. Του λέω: άνθρωπέ μου, θα σε πάρει εφορία μέσα για υπερβολική χρήση κρέατος. Τι λέει, μωρέ? Ναι, θα του βάλουμε και φόλο χρυστερίνης. Τι λες, παιδί μου? Έλα, ντε, τι λέω? Είπαμε, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Σερσερίδες όλοι! Α, τώρα μου είπε σερσερίδες. Τι φασαρίες ήταν αυτές που άκουγα πριν λίγο? Άκουγα φωνές, μουσικές. Α, τίποτα, μωρέ. Τα παιδιά της γειτονιάς τα χόρευα. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Έκαναν party. Party, you know party? Ναι, καλά που είναι τα παιδιά. Πάλι καλά που είναι και τα παιδιά σε αυτό το χωριό και μας δίνουν λίγη ζωντάνια και αισιοδοξία μη πω τίποτα. Δίκιο έχεις. Να τους φωνάζουμε πιο συχνά να μας χορεύουν. Θα ξανάρθουν, βρε! Θα ξανάρθουν! Αλλά φτάνει, πολλά είπες. Τζους, πρέπει να ετοιμάσω και το γραφείο.
Είναι έτοιμος, κύριε Προξενήτρα. Όχι, ρε Προξενήτρα. Προξενήτρα, φλιζενολόγος, μελλοντολόγος. Για να μην ξεχνιόμαστε, γραφείο συνοικισμού σοβαρότης, τυλιώτης, έχει μύθια. Καλά, κύριε Προξενήτρα. Τώρα, τι έχεις να ετοιμάσεις? Τα σύνεργα της δουλειάς μου. Α, τα φλιτζάνια που διαβάζεις ή τα χαρτιά που ρίχνεις? Αυτά είναι τα επιστημονικά μου εργαλεία. Άσχετε. Α, τους τα παίρνεις από παντού, ε. Λίγο τα χαρτιά, λίγο το φλιτζάνι, λίγο η προξενιά. Ε, τι μας πέρασε, αγόρι μου. Σπουδές, πανεπιστήμια, σχολεία, τζάμπα λεφτά. Ένα έργο κατευθείαν. Χλάτς. Σπουσά βγάζω γορέ. Χλάτς. Κάνω πέντε και στο χέρι. Παραδέει την καρτέλη. Βρίσκεις όμως κάτι πελάτες. Αχ, φτάνει πολλά είμαστε. Φύγε, φύγε, φύγε. Άντε, καλά, φεύγω, καλά. Ωε βουάρ, κύριε Γαρδούμπα. Και ελάτε να σου πούμε καμιά φορά το φλιτζάνι. Γιατί? Για να σου πω το μέλος του συζυγικό, βρε. Ό,τι πεις, ό,τι πεις. Καρυφαλός ταυτί. Στα μαλλιά μαντήλι είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλός ταυτί. Πού σε λέω? Είσαι σίγουρη? Α, εσύ σκας γάιδαρο. Σε έσκασα, ε. Λοιπόν, θα πας και θα τις μιλήσεις. Τα πιστεύεις αυτά που λες? Ξέρεις πως παντρεύτηκαν με συνοικέσιο? Έχουν καθίσουν. Ένας μικρός. Πάρτε, κύριε Ελαχία. Έλα, κόσμι, πάρε, Ελαχία, τυχερά, Ελαχία, πάρε. Οπα, φρέμα, πελάτια, βλέπω. Με το παρτών, κύριε, θέλετε καλά δύο λαχιάκια? Άσε, την ξέρουμε την τύχη μας. Μήπως δεν την ξέρετε καλά? Εδώ, το πρώτο λαχείο, για την πάρτι σου. Τα τσιμπάς και τα κονομάς. Δεν το πιστεύω. Πίστευα και μία ρεύμα, συνομιλεί ο Νικολάκης το γατόν. Εδώ είναι τα λεφτά, εδώ είναι ο καμπαράς, εδώ και τα πικικίνια. Τα αρπάζεις, κερδίζεις και πας ταμείο. Τάγκα τάγκα θα σας μετρήσουν τα λεφτά, τάγκα τάγκα. Να, καλά σου λέει, δοκίμασες και εσύ την τύχη σου καμιά φορά. Άσε, τα ξέρουμε τα χαΐρια μας.
Μην παίρνει ψυχολογικά. Εσύ είσαι μια γυναίκα εμφανή, ευάλη, ευήρια. Τι είμαι, διαμέρισμα για πούλημα. Σιγά καλέ, ένα κομπλιμέντο σου κάνω άνθρωπο. Βλέπω, διαλέγει λαχνό. Εσύ το θες από τα χεράκια μου τα μαγικά. Άντε, ας είναι, διάλεξε το όμως μόνος. Καλώς. Αλάνου, αλαούνο, αλατού, άμπρα, κατάμπρα, ορίστε, μεγάλο. Ευχαριστώ, κρατήστε. Μερσή, μερσή, γεια χαρά σα. Δεν μου είπατε, πότε θα γίνει η κλήρωση. Την Τρίτη. Ποια Τρίτη, αυτή που μας έρχεται. Την Τρίτη που μας πέρασε, λιγμένα λαχιά της έδωσα. Τι μου είναι τούτος, πώς το μηνός έχουμε σήμερα. Σήμερα 6 Αυγούστου του 2010. Α, εδώ λέει κλήρωση 29 Ιουλίου, παλιό είναι. Τι. Παλιό είναι, δεν κατάλαβες. Αν τώρα πω δείτε, μας ξεγέλασε ο Παντεώνας. Σαν δεν τρέπετε λίγο. Και μετά μου λες να πάμε και στα Συνικέσια. Α, μη μπερδεύεις τα θέματα. Ξέρεις πόσοι παντρεύτηκαν με Συνικέσιο. Ξέρεις πόσοι. Πού να ξέρω, λογιστής είμαι να κρατάω λογαριασμούς. Α, φτάνει πια. Χρονίσαμε. Πολύ το παιδεύεις το πράγμα. Θα πας και θα βρεις μια φροξενήτρα να παντρέψεις το γιο σου. Ναι, αλλά πώς να σου το πω, έτσι γίνονται αυτά. Έτσι γίνονται. Δεν βλέπεις ελληνικές ταινίες. Άλλο είναι εκείνο. Το ίδιο είναι. Εκεί δεν μας τα δείχνουν όλα. Τι άλλο θες να σου δείξουν. Να μας δείξουν το τέλος. Μια χαρά παντρεύονται, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά μετά τι γίνεται. Μετά ζουν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Αχ, δεν με καταλαβαίνεις, άστο. Και ξερός, κάνεις εσύ και θα σου κόψει τη σύνταξη. Θα γίνει κι αυτό, μην ανοίγουμε άλλες πηγές. Τώρα εσένα το πρόβλημα σου ποιο είναι, το οικονομικό. Είναι κι αυτό φυσικά. Άλλο πρόβλημα μεγαλύτερο. Αφού σου το έχω πει πόσες φορές. Ο γιος μου. Πες το πια. Το είπα. Θες να παντρέψεις το γιο σου. Άκουσα καλά. Κυρίες μου. Θέλετε να παντρέψεις το γιο σας με Συνικέσιο. Από εκεί. Α, ναι. Κυρίες μου. Κυρία μου όμορφη. Θέλετε να παντρέψεις το γιο σας με Συνικέσιο. Θέλει, θέλει. Μίλα καλέ. Θέλει, θέλει. Μιλάω καλέ. Λοιπόν. Κυρίες μου, έρχεται στο κατάλληλο μέρος. Εμείς εδώ γνωρίζουμε ανθρώπους μεταξύ τους και τους παντρεύουμε στο άψε σβήσε. Αρκεί μετά να μην χωρίζουν στο άψε σβήσε. Αισιόδοξη γυναίκα. Τόσα έχουν τα ματάκια μας. Μην ανησυχείτε, κυρία μου, σε εμάς εδώ τα προβλήματα εκμηδενίζονται. Διότι και καθότι μας χαρακτηρίζει η αποφασιστικότητα. Στοχεύουμε και παντρεύουμε. Άντε, μίλα, πες τα όλα στην κυρία προξενήτρα. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε. Ναι, το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, χαλαρώστε. Εκπνοές, εισπνοή. Εκπνοή. Λοιπόν, τώρα εσείς θα μου μιλάτε, θα μου λέτε το πρόβλημά σας και εγώ θα σας βρίσκω την κατάλληλη λύση. Να, που λέτε, έχω ένα γιο. Βλέπω, βλέπω. Ένα παιδί και ένα κορίτσι. Άρα δύο παιδιά. Το είπαμε. Το κορίτσι μου είναι έξυπνο και ξέρω ότι από μόνη της θα βρει το δρόμο. Ναι, ναι, βλέπω και ένα δρόμο. Τι δρόμος είναι. Μελακούβες, τι ρωτάς τώρα κι εσύ. Να μη ρωτήσω. Ρωτάστε ελεύθερα, κυρία μου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γιατί είστε. Για να μας ρωτάτε και να σας απαντάμε. Α, γι' αυτό. Λοιπόν. Πες τα όλα τώρα, τελειώνω. Να, που λέτε, το αγόρι μου που είναι μεγαλύτερο από το κορίτσι μου, δεν θέλει να παντρευτεί. Μάλιστα, μάλιστα. Έλα χρυσέ μου, έλα καλέ μου, του λέω συνέχεια. Γιατί δεν θες να παντρευτείς. Και αυτός εκεί έχει πεισμώσει και δεν μου απαντάει. Ναι, μήπως δεν μπορεί να βρει την κατάλληλη γυναίκα μόνος του, λέω εγώ τώρα. Αυτό είπα κι εγώ, μέχρι που σκέφτηκα να πάω και στη τηλεόραση. Να πάτε να κάνετε εκεί. Να πάω σε εκείνη την εκπομπή, πώς τη λένε. Μια νύφη για το γιο μου. Απαπα. Πάει, είχε νύφη, θα βγουν τα προσωπικά σας τη φόρα. Αυτό είπαμε κι εμείς. Το είπαμε. Θα γίνουμε ρεζίνα κόμμα τους χωριανούς που ζουν στην πόλη. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Λοιπόν, στο θέμα μας. Κυρία μου, θέλετε να παντρεύσετε το γιο σας με Συνικέσιο νέου. Άγια σου! Λοιπόν, ας ρίξουμε τα χαρτιά, να δούμε τι θα μας πούνε. Λοιπόν, ανοίγω, ανοίγω. Εκεί μέσα θα βρούμε την ύφη. Καλέ. Καλά, δεν μιλάω. Λοιπόν, να το, να το, να το, να το.
Άμα σε θέλουν τα χαρτιά, όλα βγαίνουν. Θα παίξουμε μπίριμπα η Θανάση. Ποια? Λοιπόν, να το. Βλέπω τον μπαστούνι. Να το, να το. Βλέπω και μία μπαστούνάτη. Με μπαστούνι η νύφη. Δεν θα παντρέψει τον παππού μου, το γιο μου θέλει να στεφανώσω. Αχ, όταν λέω μπαστούνάτη, εννοώ μελαχρινή, νεαρή. Το βλέπεις καλά, ε? Φυσικά, ολοφάνερο. Και αφού τη βλέπεις, για πες, έχει καλή δουλειά. Αυτό είναι άγνωστο. Τι άγνωστο, ψάξε καλύτερα, αυτά μας ενδιαφέρουν. Κυρία μου, πρέπει να υπάρχει αγάπη σε μια σχέση. Όταν υπάρχει αγάπη, όχι. Δεν γίνονται όλα. Μερικά πράγματα για να γίνουν χρειάζονται λεφτιδάκια. Συμφεροντολόγα, γυναίκα. Κι άμα παντρευτούν και μείνουν και δύο παξιμάδια, τι γίνεται? Ναι, όπου φτώχεια και γκρίνια. Και γκρίνια φέρει διάλυση. Ακόμα δεν τις πάντρεψες, το μυαλό σου το διαζύγει εσύ. Λοιπόν, κύριε, σε εμάς όλα είναι δυνατά. Να το ξέρετε. Και πότε με το καλό θα μας απαντήσετε? Περάστε... μεθαύριο. Να σας δώσουμε και προκαταβολή για καπάρο. Μην επιμένετε, δεν χρειάζεται. Πέσε. Πάρε το δαχείο, θα σου φέρει τύχη. Καλέ, αυτό είναι λυγμένο. Έλα τώρα. Άιντε, φύγετε. Ωραία. Την κοιτάξτε καλά, ε. Να είναι νέα, εμφανίσιμη και οικονομικώς εντάξει. Να έχει πρίκα. Μην ανησυχείτε, τώρα μας δώστε λεφτά. Ωραία. Σας χαιρετάμε και στο Στεπανιδίν. Γεια σας. Λεβουάρ, κυρίες μου, στο καλό να πάτε. Τώρα είσαι καλύτερα, εσύ ηρέμησες. Άμα βρούμε και την ύφη, τότε θα ηρεμήσω. Άντε, θα τον παντρέψω το κανακάρι σου. Και πώς γινόμαστε. Τώρα αυτό εδώ το πραγματάκι θα γίνει άνθρωπος. Αχ, μωρέ, κοίτα το φτιστή, εγώ είμαι. Η μύτη όμως, Πού το κατάλαβες από τώρα? Φαίνεται, δες το μπαμ κάνει. Τα ματάκια της όμως, η ίδια η μάνα μου. Θα γίνει πανέξυπνο. Να τα καλέ. Να τα τα παιδιά, να τα. Ας τις να χαρούν. Να κάτσουμε εδώ εμείς. Εκεί, εκεί. Να τας. Μπορείς, μπορείς. Μπορώ, μπορεί. Καλέ. Τι τρέμει γυαλάκι είναι αυτό. Μπουσταρίς. Μπουσταρίς. Τα παιδιά σήμερα θέλουν λίγη επίβλεψη. Θα τους παρακολουθούμε από κοντά. Από πού? Από κοντά. Από πίσω. Από κοντά, καλέ. Πόσο κοντά? Πολύ κοντά. Ω, συμπεθέρα. Δεν χρειάζεται και τόση επίβλεψη. Σιγά, μωρέ. Λες, καλέ. Τα παιδιά θέλουν να πάρουν τον κατήφορο. Ποιον? Τον κατήφορο. Ποιον, Μαρή, δεν ακούω. Τον κατήφορο, κάτω, κάτω. Κουφάλωγο. Τον ανήφορο. Προς τα πάνω. Κατήφορο. Α, μόλις η πεθέρα βλέπεις πολύ τηλεόραση. Και πειράστηκες από αυτά τα δραματικά, τα σύριαλ. Και τι θες να βλέπω, εκείνο το Dancing with the Stars που χορεύουν περόπαθε οι άξαλες, φτού, σε τσίποτες. Πάντως βλέπω είσαι ενημερωμένη. Ναι, ναι.
Είμαι ήρεμη. Τι θα είμαι, ανήμερη. Δεν μου λες. Για πες. Παίρνεις πολλά χάπια. Εσύ τώρα τι μας παριστάνεις, την κοτσονάτη. 22 χάπια παίρνω εγώ, 21 εσύ. Σε κάτι διαφορά, σε κερδάω κιόλας. Αμα λέω το πρόβλημα. Πού. Με αυτή την οικονομική κρίση, μη μας κόψουν και τα χάπια. Σιγά το πρόβλημα καλέ. Θα πάμε να πούμε το πρόβλημά μας στην Τατιάνα Στεφανίλου. Σε ποια Τατιάνα. Στην Τατιάνα. Αξίζει να το δεις. Αχ, πάει καημή. Πάει, πάει. Άμα λέω πως επηρέασε πολύ τηλεόραση. Αχ, μωρίς. Τι θα μας δώσει αυτή τα χάπια μας. Όλα μαύρα τα βλέπεις, καημένη. Αφού είναι νύχτα, πώς θες να τα βλέπω. Πάρε καλές χίλιες, θα γίνουν χίλιες και μία νύχτες. Καλά μανάρι αυτός ο Νούρ. Μανάρι ο Νούρ. Πάντως επηρεάστηκες πάρα πολύ από τηλεόραση, πάρα πολύ. Μιλάς κι εσύ που σ' αρέσει το κουσκούς και όλο θες να ανακατεύεις τη ζωή τη δικιά μου. Εμένα δεν μου αρέσει να κατέβουμε στη ζωή της άλλης. Το παιδί από μικρό θέλει παρακολούθηση και επίβλεψη. Θέλει πιο πολύ στοιχείο. Θα ακούσει τον πατέρα σου και τη μάζε, μικρούλα. Ουτσουκουτσουκουτσουκουτσου. Τα μάτια της όμως, ίδια η μάνα μου. Κορίτσι μου, είσαι κορίτσι μου. Η μύτη όμως, τόσο. Μα τόσο άσχημο με τη δικιά μου. Μύτη. Πόσα έχεις να μάθεις εσύ. Α, θα πάει σχολείο. Άντε και κανένα φροντιστήριο. Να μου μάθει και μερικές ξένες γλώσσες. Ναι, θα σου πω αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά. Απαραίτητος. Βρε άντρα μου, να μην το γράψουμε και στο γυμναστήρι. Ναι, βέβαια, να κάνεις στυλάκι και κορμάκι. Αγόρι. Να σου πω, μικρή μ' άρεσε η μουσική. Να μην το γράψουμε και στο δύο, να μάθει κάποιο όργανο. Πόσο μ' άρεσε το πιάνο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δίνει άλλο κύρο στην προσωπικότητά της. Αχ, μωρέ, κοίτα το, κουνάει τα χεράκια της. Αχ, μωρέ. Είδες, είδες, συμφωνεί μαζί μας. Τα μάτια της όμως, χτιστεί η μάνα μου, θα γίνει κορίτσα. Θα γίνει, να πάρει από μένα, θα γίνει. Μα να έχουμε ίδια μύτη. Άφρελε με το γένα Κρήτη. Τόσο μοιάσιμο με τη δικιά μου. Πόσα έχεις να μάθεις εσύ. Α, όλα κι όλα. Είπαμε, δεν θα το φορτώσουμε το παιδί. Θα μάθει μόνο τα απαραίτητα. Τα αναγκαία. Τι ώρα είναι, μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν μυρίζω τίποτα, έχουμε. Ωραία είναι εδώ που καθίσαμε. Πλατιούλα, μαγαζάκι. Για δες εκεί, έχει και ένα γραφείο συνοικισιών. Μα καλά κάνουν ακόμα συνοικές για τη σήμερα ημέρα. Γιατί να μην κάνουν. Μα έχουν το κομπιούτερ. Chat map, Facebook, μιλάς, ανταλλάσσεις ιδέες. Τέτοια να ακούω να πούν ανάποδες. Το παιδί μας δεν θέλω να κολλήσει με τα κομπιούτερ. Ναι, είναι κόλλημα μερικές φορές. Αδειάζει το μυαλό σου. Γίνεσαι αντικοινωνικός. Και μετά, άντε να γνώρισεις κανένα τέλη, να παντρευτείς. Τι λες και συμφωνείς μικρούλα. Πω, κοίτα τη, κοίτα τη, μωρέ, χτιστή εγώ είμαι. Μύτη όμως. Μύτη. Πόσο μοιάζει. Αγόρι. Αγοράκι. Πάντως το δικό μας παιδί θα γίνει κοινωνικό. Δεν θα κολλήσει με τα κομπιούτερ. Και όταν φτάσει η ώρα του να παντρευτεί, θα βρει την άκρη. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι. Να τώρα που είδα αυτό το γραφείο συνοικισιών. Τι σκέφτηκες. Να τους ρωτούσαμε αν από τώρα έχουν κάποια λίστα από πετυχημένες οικογένειες που γέννησαν τώρα πρόσφατα. Α, που έχουν κόρη, που έχουν γιο στην ηλικία της μπέμπας μας, αυτό ε. Ναι, ναι. Να ξέρουμε βρε αδερφέ, αλλά να μου πεις, μικρή είναι αυτή. Βλέποντας και κάνοντας. Φυσικά. Είναι καλό να φτιάχνεις το μέλλον. Άμα ξέρεις ότι ένα μωρό μεγαλώνει σε σωστή οικογένεια, το έχεις υπόψη. Θα μεγαλώσει αύριο μεθαύριο και θα γνωριστεί δίθεν τυχαία με τη μικρή μας. Και όλα θα γίνουν φυσιολογικά. Ακριβώς. Το φερονίμο τα παιδιά πρέπει να έρθουμε γυρεύουν. Σίγουρα.
Να το θυμηθείς όμως, να το ρωτήσουμε κάποια μέρα στο γραφείο σου και σιώνα αυτό. Θα το θυμηθώ. Να το θυμηθείς. Πόπο, δέστε, κουνάει τα χεράκια της. Ίδια εγώ είμαι, ε. Πού το κατάλαβες, Βεσί, από τώρα το παιδί θα μεγαλώσει και θα αλλάξει. Εγώ το νιώθω. Να τώρα δέστε, να πάμε βόλτα, σήκω. Άντσι, πάμε. Σήκω. Ας το πόνο το παιδί. Καλά, πού πάει το παιδί. Δέστο, πού πάει. Μια σταλιά ανθρωπάκι. Πώς είμαστε και πώς γινόμαστε. Τι γλύκα που τσισήκανε. Τα παιδιά έφυγαν. Ας τους να πάνε μόνοι τους. Και εμείς όλο μόνες μας είμαστε. Χαζεύουμε όλοι με τλώνες. Μετά μου λες γιατί βλέπω τη Λάρας. Ωχ, μόλις συμπεθαίνω. Δεν σε ξαναπώ γι' αυτό. Καθόμαστε σε ένα χαζοπούτι και το χαζεύουμε όλη μέρα. Δεν ήμασταν έτσι παλιά. Όχι, όχι, δεν ήμασταν. Τότε είχαμε τα reality. Αχ, τι ωραία. Μαζευόμασταν κάθε εβδομάδα όλες μαζί στο σαλόνι. Και ο Θεός αποφάσισε ποια θα φύγει πρώτη. Τι ωραία που ήταν. Άλλες εποχές. Πω, τι μου ήρθε στο μυαλό. Τι καλά. Είμαστε τυχερούς, ρίχναμε σε εκείνα τα πάρτι. Πάρτι και δώστε ήμασταν. Τότε είχαμε ομορφιά. Νιάτα. Είχαμε και πλούσια μαλλιά και τα ρίχναμε στην πλάτη ανέμελα. Και χορεύαμε. Χορεύαμε λέμε. Χορεύαμε. Πάμε να φάμε κανένα σουβλάκι! Πάμε, 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 π
κρατούν ένα βράδυ. Και τα πράγματα αυτά δεν τα βρίσκω σωστά και θυμώνω πολύ. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που γάνεσαι. Έλα κύριε, πάρε λαχεία, πάρε γεράλα. Λαχεία. Εσύ μας έλειπες τώρα, πάνε φάει κανένα σουβλάκι. Καλά είναι εις. Βρε, άκουμε που σου λέω και θα αλλάξει η τύχη σου. Τι ξέρουμε την τύχη μας. Δίπλα σου δε, τίποτα δεν ξέρεις. Άκουμε που σου λέω. Ρε κορε, να κάνεις μια ζωή ακόμη σκράτα και τους δίνεις να τα κάνουν σουβλάκια. Ρε, όχι θα περιμένω σαν εσένα απ' τα λαχεία. Ρε σου λέω να πάρεις, θα πας να δεις και τον πάω στην τούμπα. Λοιπόν, θες λαχνό. Όχι, όχι. Σηκώ φύγε από εδώ ρε, άιντε από εδώ, μη σε δω, άιντε. Να το θυμάσαι αυτό. Βάλ' τι είναι όλοι σήμερα. Τι έπαθες πάλι. Αμάντια, μην ταράζεσαι. Τι είναι να μην ταράζεσαι. Γιατί ταράζεσαι καλό μου. Μα έρχονται όλοι εδώ πέρα. Τρεις ώρες έχω να δω πελάτη. Όλο αργός σχολή περνάνε από εδώ. Αυτό έχεις να πεις, ε! Σόπα. Ναι. Αλέ, σου φέξε. Κάτι καλοτιμβαίνω, βλέπω. Τώρα τι είτε σε γελάσω. Σοβαρή φαίνεται. Τι σοβαρή. Κοίτα, είναι ένας άντρας που φοράει κουστούμι. Και μία, δύο βασικά γυναίκες, κρατάνε και τσάντα. Λες να είναι τίποτα εφορία. Πάω να τακτοποιήσω τα τιμολόγια, τα τιμολόγια. Δεν πάνε να είναι εφορία. Εγώ θα τους πω το μέλλον τους, ρε. Ρε, τι λέει, αυτοί λεφτά θέλουν να μαζέψουν. Ναι, αυτό θα τους πω κι εγώ. Κύριε εφοριακή, λεφτά δεν πρόκειται να πάρετε. Λεφτά, γιοκ. Πάρας. Τέλος. Ναι. Άιντε, καλά, πάω για κάλυψη. Ωχ, μωρέ. Τι μέρα και σημερινή. Ούτε ένας πελάτης. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως να ανοίξω καλύτερα γραφείο διαζυγιών. Πιο πολλά λεφτά θα έβγαζα. Τι να πω πια. Ωχ. Σιγά σου, θα βγούμε. Ώστε έτσι, ε! Πάντως καλά τον έκανες. Όχι μόνο τον άφηνα, του λέω. Με ποιο δικαίωμα, κύριε, με βρίζεις. Πολύ σωστά. Ποιον μουτζόνι τη φωνάζω. Πέρασε με κόκκινο. Σε μουτζος από πάνω. Απαράδεκτος. Ναι. Και έβρεσε και σαν τα λικέρις. Πού φτάσαμε, πάει. Χάλασε η κοινωνία. Ζούγκλα γίναμε. Και πού ακόμη. Θα φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στο δρόμο σε λίγο. Κλέφτες παντού, από τα πεζοδρόμια μέχρι τα ψηλά κλιμάκια. Είδες, όλο σκάνδαλα, ακόμη και πολιτική. Όποιος προλάβει πουτάει, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Τέτοια κεφάλια θέλουν κόψιμο. Τι λέω, τι λες. Α, καλά που το θυμήθηκα. Έκανες ό,τι σου είπα. Τι πράγμα. Έβαλες αμάξι στο γερμό. Ναι, την περασμένη εβδομάδα. Καλό συναγερμό. Φυσικά, βρε. Το πιο ακριβό. Τώρα όλα καλά. Ναι. Μια χαρά το αυτοκίνητο, αλλά ναι. Χθες βράδυ. Τι έγινε. Μου έκλειψαν το συναγερμό. Και το αυτοκίνητο. Το άφησα. Ο συναγερμός ήταν πιο ακριβός. Γι' αυτό φυσικά. Όλοι λεφτά θέλουνε. Τι λέμε τώρα. Πού φτάσαμε. Πες το πάνω. Πες το πάνω. Τι τα συζητάμε όλα αυτά, δεν πάμε καλύτερα να φάμε κάτι. Και δεν πάμε, εδώ και κάτι γουστίσει ένα πανηγύρι. Α, ωραία. Α, καλά. Και δύο τα που λέγαμε να κάνουμε, διότι πρέπει να προσέχουμε και τη γραμμή μας μερικές φορές. Ας την αυτήν από Δευτέρα και βλέπουμε. Από Δευτέρα. Υπάρχει βρε καλύτερη απόλαυση από το φαΐ και από το χορό. Όχι, φύγαμε, πάμε πανηγύρι. Σε τι μας το παίρνεις τώρα, μωρί. Καλέ, πού πάτε. Κανάς ελεύθερος! Λέμε και το πάλι να μαλάς. Θα ζήσω ελεύθερο, πουλί. Ίσα ρε. Και εμείς τι θα κάνουμε. Κλάχτες θα γίνουμε για να ζήσουμε. Περάστε, περάστε. Εδώ το καλό χασάπικο της περιοχής. Έχουμε κρέατα ντόπια παραγωγής μας.
Άσε, πάμε να φάμε τα έτοιμα στο πανηγύρι. Ελάτε κι εσείς αν θέλετε. Μάσα, πάσα και χορός. Γεια σας. Εδώ δες. Εδώ ο κόσμος καίγεται, οι βαρκούλες αρμενίζουν. Τους είδες. Τους είδα, τους είδα. Και εμείς τώρα τι κάνουμε, κύρα προξενήτρα. Έλα, μου ντε. Εγώ δεν σταυρώ με πελάτη. Εσύ δεν πουλάς τίποτα. Τι κάνουμε στο φινάλε. Ξέρεις τι λέω. Τι κοπανάμε, χορό και μάσα. Και τα προβλήματα χαιρέτα μας τον πλάτανο. Έτσι ρε, αφού αυτοί είμαστε, για τα πανηγύρια! Κατευθείαν. Ό,τι καστέκια υπάρχει, ό,τι θα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα, με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε, και ο Γιάννακης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμβάριασμα, με δυο άλκης ο μικρός μας, για να σβήξει παλιές και αναμέρες τροχές, με το ροκ του μέλλοντος μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσουμε τον Αγάπη που μας βοήθησε και μας έγραψε το έργο. Εννοείται. Το σενάριο, φυσικά και λοιπόν, στη συνέχεια θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μάριο τον Γιαννάκου που μας βοήθησε στις πρώτες. Κύριε Γιαννάκου, βγείτε έξω. Και τον Νίκο. Να βγει έξω. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα την Αθανασιάδου για την ιδιωτικοβολή στην παράσταση. Τη Βούλα, παιδιά. Τη Βούλα. Έλα, τη Βούλα Παναγιωτίδου που έκανε τα χορευτικά για το θέατρο. Τη Σταυρού και την Χρυσάνθη Αλεξίου που ασχολήθηκαν με τα χορευτικά κατά την επιμέλειά τους. Και τι άλλο. Καναλαχείο. Έμερι. Και ένα για όλους εμάς. Έλα μια τώρα. Πάμε. Άλλη μια. Κάτσε ρε. Έλα όλοι. Πάμε για σουβλάκια τώρα. Πάμε για σουβλάκια. Εγώ τα άκω. Δεν πιστεύω να μην πιστεύω. Πρόσεχε, εγώ να μην πιστεύω.